Και πάμε να φτιάξουμε την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Σας υποσχέθηκα μια χορταστική, πεντανόστιμη και θρεπτικότητα σαλάτα με φασόλια. Οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για τη γλυκόξινη σαλάτα με φασόλια θα χρειαστούμε μία πιπεριά φλωρίνης, 8 σίκα αποξηραμένα, 110 γραμμάρια βαλσάμικο ξύδι με μέλι, παν, 600 γραμμάρια φασόλια χάντρες, μπαρμπαστάθης, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 10 ντοματίνια, 2 φρέσκα κρεμμύδια, μισό ματσάκι μαϊντανό και 1 τέταρτο από ένα ματσάκι δυόσμο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια κατσική σιωτηρή, 50 γραμμάρια ρόκα και 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω βάλει ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά να καίει. Θέλω να κάψει πάρα μα πάρα πολύ καλά και θέλουμε να δώσουμε μία καπνιστή γεύση στην πιπεριά φλωρίνης μας. Οπότε, έχω πάρει μία πιπεριά. Αυτό που θα κάνω είναι, επειδή κοιτάξτε, ξέρω ότι πολλοί στο σπίτι δεν έχετε φωτιά για να την κάψετε και να την κάνετε καπνιστή. Οπότε θέλω να την κάνουμε καπνιστή σπίτι με ένα τηγανάκι, σε περίπτωση που έχετε μία κανονική εστία. Οπότε, άμα βάλω την πιπεριά έτσι, βλέπετε ότι η επιφάνεια που ακουμπάει πάνω στο τηγάνι είναι μικρή. Οπότε, τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να την ψήσουμε γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο παίρνουμε το μαχαίρι μας όπως είναι, εδώ, και πατάμε εδώ. Πατάμε εδώ. Με αποτέλεσμα να κάνουμε την πιπεριά μας flat. Όταν την κάνουμε flat την πιπεριά, καπνίζει πολύ πιο γρήγορα και δεν χρειάζεται να έχουμε το μάτι μας ανοιχτό με τις ώρες. Οπότε, ρίχνω πάνω την πιπεριά μου εδώ και στην περίπτωση που νιώθω ότι δυσκολεύομαι και πρέπει να την πατάω, βάζω και ένα βάρος από πάνω όπως είναι και είμαι κύριος. Σιγά σιγά θα την αφήσω, θα ψήνεται. Η φλούδα απ' έξω προστατεύει την πιπεριά στο να μην καεί, αλλά προσφέρει μία καπνιστή γεύση. Step νούμερο 1 πάει στην άκρη. Πάμε για το step νούμερο 2. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βαλσάμικο ξύδι με μέλι παν Ζαφυρόπουλος που περιέχει ελληνικό μέλι, έχει γεμάτη γεύση και πλούσιο άρωμα. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να κάνουμε με το βαλσάμικο με μέλι είναι να μουλιάσουμε τα σίκα μας. Πιστέψτε με ότι μόλις το κάνουμε αυτό τα σίκα μας θα πάρουν μια φανταστική γεύση. Και για να επισπεύσουμε τη διαδικασία, γιατί καλό θα ήταν να αφήσουμε μέσα στο ξύδι για μία ημέρα, αυτό που θα κάνω είναι το εξής, επειδή θέλω να κάνω τη σαλάτα μου σύντομα. Έτσι όπως είναι, θα τυλίξω με μεμβράνη τα σίκα μου. Και τι θα κάνω? Θα βάλω 45 δευτερόλεπτα στο φούρνο μικροκυμάτων. Τώρα, πάω πίσω στην πιπεριά για να γυρίσω να δω τι κάναμε από τη μία πλευρά. Ωχ, κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία έχει πάρει χρώμα. Είναι το χρώμα που ακριβώς θέλουμε να πάρει. Βάζω ξανά το βάρος και ακούμε αυτό είναι το φανταστικό θόρυβο που ακούμε. Τώρα, τα σίκα μου είναι έτοιμα, οπότε τα βγάζω και πιστέψτε με και μόνο η υδρατμή που έχουμε δημιουργήσει αυτή τη στιγμή είναι αρκετή για να μουλιάσουν πολύ γρήγορα τα σίκα μας. Δεν βγάζετε μεμβράνη, αφήνετε εδώ για να μουλιάσουν καλά και στη συνέχεια θα τα χρησιμοποιήσουμε. Πιστέψτε με ότι τα σίκα θα γίνουν 10 φορές πιο νόστιμα. Τώρα, η πιπεριά μου είναι έτοιμη, οπότε θα πάρω ένα πιατάκι, αυτό βγαίνει στην άκρη, θα βγάλω την πιπεριά, κοιτάξτε εδώ τι ώρα που έχει γίνει, βλέπετε, και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και γρήγορα γρήγορα πάλι θα χρησιμοποιήσω τη μεμβράνη μου για να καλύψω και να αφήσω να δουλέψει ο χρόνος πάνω της και σιγά σιγά να μαλακώσει για να μπορέσω να αφαιρέσω πολύ γρήγορα τη φλούδα που έχει. Οπότε, step νούμερο 1, να μουλιάσουμε καλά τα σίκα μας μέσα στο βαλσάμικο ξύδι με μέλι. Step νούμερο 2, ψήσαμε την πιπεριά φλωρίνης και την αφήνουμε μέσα στη μεμβράνη όσο είναι καυτή για να μπορέσει να βγάλει από μόνη της τη φλούδα της. Και step νούμερο 3, βάζουμε τα φασόλια μας να βράσουν. Για να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ φασόλια χάντρες μπαρμπαστάθης. Δεν χρειάζονται μουλιασμά, καθάρισμα και πλύσιμο. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Μαγειρεύονται εύκολα απευθείας από την κατάψυξη. Το πιο σημαντικό, δεν χρειάζεται να μουλιάσετε, να περιμένετε. Και επειδή κάποιες φορές όταν ακούμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε μία σαλάτα με όσπρια, όπως είναι τα φασόλια, λέμε πω πω διαδικασία, πρέπει να μουλιάζουμε, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Δεν χρειάζονται όλα αυτά, απλά όπως είναι το βραστό νεράκι, ρίχνουμε μέσα στα φασόλια μας. Εδώ. Και σιγοβράζουμε για 20 με 30 λεπτάκια. Δεν θα βάλουμε καθόλου αλάτι, θα αλατίσουμε στο τέλος, γιατί ποτέ μα ποτέ δεν αλατίζουμε τα όσπρια καθώς βράζουν. Μόλις είναι έτοιμα τα όσπρια μας, τα φασόλια μας, θα τα βγάλουμε, θα τα σουρώσουμε. Θα έχει γίνει και η πιπεριά, θα έχουν γίνει και τα σίκα, οπότε θα πάμε να ολοκληρώσουμε τη σαλάτα μας.
Τα φασόλια είναι ένας πολύτιμος θησαυρός της μεσογειακής διατροφής. Είναι οικονομικά, χορταστικά και πολύ θρεπτικά. Περιέχουν πολλά αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία, φιλικό οξύ, ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο και φόσφορο. Έχουν χαμηλά λιπαρά και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και φυτικές ίνες. Μισό φλιτζάνι φρασμένα φασόλια μπορεί να εφοδιάσει τον οργανισμό με 3,5 γραμμάρια φυτικών ινών. Λοιπόν, τα φασόλια μας είναι έτοιμα, οπότε ήρθε η ώρα να τα σουρώσουμε. Εδώ. Και θα κάνουμε την πιο θρεπτική σαλάτα που έχετε δοκιμάσει, Παναγία μου. Αφήνω στην άκρη. Και αφήνουμε τα φασολάκια μας εδώ και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε το dressing. Θα κάνουμε ένα υπέροχο dressing. Κατευθείαν θα τα φτιάξω όλα στο μπολάκι που θα σερβίρω. Αυτό το μπολάκι είναι πολύ όμορφο, αυτό θα χρησιμοποιήσω. Και ανοίγουμε τα σίκα μας και πραγματικά έχουν μεταμορφωθεί. Κοιτάξτε εδώ. Το σίκο έχει γεμίσει με γεύση από το βαλσάμικο και αντιστοίχως το σίκο έχει δώσει τη γεύση του στο βαλσάμικο. Οπότε θα είναι αμαρτία αυτό το βαλσάμικο να τα αφήσουμε στην άκρη. Τι θα κάνουμε? Θα το χρησιμοποιήσουμε σαν dressing στη σαλάτα μας. Φανταστικό. Λοιπόν, εδώ όπως είναι θα προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο. Και δεν χρειάζεται να βάλουμε ούτε μέλι, ούτε μουστάρδα, τίποτα. Γιατί το σίκο έχει βγάλει τη γλυκύτητά του μέσα στο βαλσάμικο που ούτως ή αλλιώς έχει μέλι και έχουμε βάλει το ελαιόλαδο, οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο να ανακατέψουμε αυτά τα υλικά μεταξύ τους. Είναι μια σαλάτα που δεν θέλει πολλά. Έχουμε τόσο ωραία υλικά που πραγματικά θα είναι αμαρτία να το παρακάνουμε με πολλά ακόμα. Λοιπόν, το dressing μου είναι εδώ, οπότε ήρθε η ώρα να αρχίσω να προσθέτω όλα τα υπόλοιπα υλικά μου. Όλα τα υπόλοιπα υλικά μου είναι πολύ εύκολο να καταλάβετε ποια είναι. Είναι τα φασόλια μου, εδώ. Και μόλις μπουν τα φασόλια σε αυτό το υπέροχο βαλσάμικο και το ελαιόλαδο, κατευθείαν έχουν απογειωθεί. Σχεδόν δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Θυμάστε ότι δεν βάλαμε καθόλου αλάτι. Θα βάλουμε και λίγο πιπέρι και λίγο αλάτι τώρα. Και πάντα να θυμάστε τα όσπρια, τα αλατίζουμε μετά, γιατί άμα τα αλατίζουμε καθώς βράζουν, σκληραίνει πάρα πολύ η πέτσα τους και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τώρα, ανακατεύω και κοιτάξτε εδώ. Έτσι όπως είναι με λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, άνετα το έτρωγες για φαγητό και λίγο φετούλα. Αλλά εμείς θα βάλουμε και όλα τα υπόλοιπα καλούδια που έχουμε ετοιμάσει. Δηλαδή, σίκο, πάρα πολύ ωραίο, κόψτε το σε φετούλες, εδώ. Παναγία μου, είναι σαν γλύκισμα αυτή τη στιγμή, ειλικρινά. Τα σίκα κάπως έτσι τα προετοιμάζω για να σερβίρω σε ένα πλατό με τυριά. Απλά μουλιάζω σε λίγο καλό ξύδι και είναι έτοιμα να συνοδεύσουν όλα μου τα τυριά. Γι' αυτό το λόγο θα προσθέσουμε και λίγο τυράκι στο τέλος, θα δείτε. Και τα σίκα μου πάνε μέσα στη σαλάτα. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα, τι άλλο έχουμε προετοιμάσει? Έχουμε ετοιμάσει την πιπεριά μας. Φέρτε την μπροστά σας, πάρτε το μαχαίρι και σιγά σιγά βγάλτε τη φλούδα. Εδώ. Βγάλαμε την περισσότερη, αλλά θα αφήσουμε λίγο γιατί έχει καπνιστεί γεύση και μας αρέσει. Σε κάποιους αρέσει τόσο πολύ που πραγματικά την αφήνουν όλοι. Εγώ δεν την αφήσω όλη. Απλά θα κόψω στη μέση και τι θα κάνω? Θα βγάλω τα σπόρια. Τα σπόρια δεν μου αρέσουν καθόλου σε αυτή τη συνταγή. Δεν θέλω τα σποράκια. Θέλω να φάω μόνο την πιπεριά. Λοιπόν, τώρα τα σπόρια δεν τα θέλω. Θα αφήνουμε στην άκρη και σε αυτή την υπέροχη πιπεριά θα ρίξω λίγο ακόμα βαλσάμικο μέλι. Λίγο ελαιόλαδο, αλατάκι και πιπέρι. Πείτε μου, δεν είναι φανταστικός μεζές? Τώρα, κόβω σε λωρίδες, εδώ. Και μετά σε κομμάτια, μεγάλα. Και όπως είναι, πάει μέσα στη σαλάτα μου. Έχω πολύ ωραία ντοματίνια, θα τα κόψω στη μέση. Πάνε και αυτά στη σαλάτα μου. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Μαϊντανό. Και φυσικά
λίγο δυόσμο. Μας αρέσει πολύ ο δυόσμο σε τέτοιες σαλάτες. Μας δίνει μια υπέροχη φρεσκάδα. Νομίζω ότι τσάκισα το φυτό μου, αλλά δεν πειράζει. Και ρίχνω όλα τα μυρωδικά μου μέσα. Εδώ. Τώρα, θα κάνουμε ένα ωραίο ανακάτεμα. Δεν είναι υπέροχη? Είναι φανταστική σαλάτα. Και έχει τόσες πολλές και ιδιαίτερες γεύσεις. Τα φασόλια θα μας δώσουν διατροφικά αυτό που χρειαζόμαστε, την πρωτεΐνη μας και όλες τις φυτικές ίνες, μαζί με το σίκο και την ντομάτα, φουλ σε βιταμίνες, μόνο καλά λιπαρά μέσα που έχουμε από το ελαιόλαδο. Και για γεύση στο τέλος, θα προσθέσουμε λίγο κατσικίσιο τυρί. Προαιρετικά. Μπορείτε και να μην το βάλετε αν δεν θέλετε. Μπορείτε να βάλετε και φετούλα, όπως σας είπα. Ό,τι σας αρέσει. Εγώ θα βάλω λίγο κατσικίσιο. Εδώ. Και θα το κάψω λίγο. Με ένα φλόγιστρο να μαλακώσει. Και μόλις δώσουμε ωραίο χρώμα και στο τυράκι μας, λίγα φιλαράκια από πάνω, να φρεσκάρουμε τη σαλάτα εδώ. Μην το παρακάνετε, δεν θέλουμε να την καλύψουμε. Θέλουμε να την κάνουμε πάρα πολύ όμορφη. Και λίγο λαδάκι. Βουαλά. Για τη γλυκόξινη σαλάτα με φασόλια. Πιέζουμε την πιπεριά Φλωρίνης για να γίνει πιο επίπεδη και να καπνιστεί πιο γρήγορα. Βάζουμε ένα βάρος από πάνω και την ψήνουμε σε ένα καυτό τηγάνι για 2 λεπτά από κάθε πλευρά. Αφού ψηθεί, τη μεταφέρουμε σε ένα πιάτο και την καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη. Στη συνέχεια, βάζουμε σε ένα μπολ τα αποξηραμένα σίκα, προσθέτουμε 100 γραμμάρια βαλσάμικο ξύδι με μέλι, καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και τα βάζουμε στον φούρνο μικροκυμάτων στα 800 βατ για 45 δευτερόλεπτα. Αφαιρούμε και τα αφήνουμε καλυμμένα με τη διάφανη μεμβράνη να μουλιάσουν. Έπειτα, βάζουμε σε μία κατσαρόλα με νερό τα φασόλια, τα βράζουμε για 20 με 30 λεπτά και τα σουρώνουμε. Για το dressing, βάζουμε σε ένα μπολ το βαλσάμικο ξύδι με μέλι που μουλιάσαμε τα σίκα, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε στο dressing τα βρασμένα φασόλια, ρίχνουμε πιπέρι, αλάτι και ανακατεύουμε. Κόβουμε τα μουλιασμένα σίκα σε φέτες και τα βάζουμε στο μπολ με τα φασόλια. Ξεφλουδίζουμε την ψητή πιπεριά, την κόβουμε στη μέση και αφαιρούμε τα σπόρια. Ρίχνουμε λίγο βαλσάμικο ξύδι με μέλι, λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Την κόβουμε σε κομμάτια και την βάζουμε στη σαλάτα. Προσθέτουμε τα ντοματίνια κομμένα στη μέση, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τον μαϊντανό, τον δυόσμο και ανακατεύουμε. Βάζουμε από πάνω το κατσικίσιο τυρί και το καίμε με το φλόγιστρο για να μαλακώσει και να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε τη ρόκα, λίγο ελαιόλαδο και σερβίρουμε. Έτοιμοι να δοκιμάσουμε. Ειλικρινά, θεωρώ πως δεν θα έπρεπε αυτή η σαλάτα να λέγεται σαλάτα, γιατί όταν λέμε σαλάτα θεωρούμε ότι είναι κάτι δευτερεύον. Αυτή είναι κυρίως γεύμα η σαλάτα. Έχει τόσες πολλές γεύσεις μέσα, από το δυόσμο, τα μυρωδικά, τα φασόγια μας, το ξύδι μας, το βαλσάμικο, τα σίκα. Όλα αυτά έχουν δώσει πραγματικά μια άλλη διάσταση στη σαλάτα και είναι μια σαλάτα που άμα τη δοκιμάσετε θα το καταλάβετε κι εσείς οι ίδιοι. Φανταστική και πραγματικά πάρα πολύ ολοκληρωμένη θρεπτικά.